Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2010, ο πρώτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας προϋπολογισμός που καλείται να αντιμετωπίσει μια πραγματικά κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας. Είναι ένας προϋπολογισμός που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με ενοποιεί ισχυρή εντολή πριν από 2,5 μήνες από τον ελληνικό λαό, έρχεται να καταθέσει και να δεσμευτεί συγκεκριμένες προσεγγίσεις και δεσμεύσεις και προτεραιότητες για την ανάταξη της οικονομίας, για τη δίκαιη αναδιανομή και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, για τη στροφή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας μας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη σήμερα στην πράσινη οικονομία. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έρχεται να οικοδομήσει ξανά την αξιοπιστία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ευρύτερα στη διεθνή κοινότητα. Είναι ένας προϋπολογισμός με τον οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται σε μια νέα αφετηρία για την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων για τις οποίες μας τίμησε ο ελληνικός λαός με την εμπιστοσύνη του. Και σε αυτές τις δεσμεύσεις και προτεραιότητες, η στήριξη του κοινωνικού κράτους, η στήριξη της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά των δικών μας δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων. Όταν εμείς μιλάμε για την υγεία, μιλάμε για την υγεία σαν δημόσιο αγαθό πάνω απ' όλα. Μιλάμε για την υγεία ως δικαίωμα του πολίτη. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία ως υποχρέωση ενός ευνομούμενου, δίκαιου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα που καλούμαστε και κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στον χώρο τον ευρύτερο του κοινωνικού κράτους και της υγείας? Δυστυχώς, μια πραγματικότητα κυριολεκτικά μαύρη. Μια εικόνα ζωφερή που υποτιμά την αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη. Και αυτό δεν είναι δική μας αυτή τη στιγμή αντιπαράθεση σε μικροκομματική βάση με την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγματικότητα που ζει η κάθε ελληνική οικογένεια. Ο κάθε Έλληνας που χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, που χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτά που αντιμετωπίζει όταν έχει ανάγκη την περίθαλψη και τη δημόσια υγεία. Αυτό που αντιμετωπίζει ο προϋπολογισμός της κάθε οικογένειας. Καθώς η χώρα μας έχει ένα θλιβερό προνόμιο μέσα στ' άλλα, να είναι η χώρα η ευρωπαϊκή με τη μεγαλύτερη ανισορροπία όσον αφορά τις δημόσιες και τις ιδιωτικές δαπάνες στον χώρο της υγείας και φυσικά με πλειονότητα τις ιδιωτικές δαπάνες. Ποιες λοιπόν είναι οι αλήθειες και οι πραγματικότητες που έπρεπε άμεσα και πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουμε? Πραγματικότητα πρώτη. Τεράστια χρέη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρέη τα οποία, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου του 2005, μετά τη ρύθμιση που είχε κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία, πιστοποιημένα αυτή τη στιγμή, μέχρι τις 31 του 2009, είναι πλέον στα 6,27 δις ευρώ. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα που είναι θηλιά κυριολεκτικά και τροχοπέδι σε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα πνοή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματικότητα δεύτερη. Η χώρα μας είναι στη χειρότερη θέση των ευρωπαϊκών χωρών του ΟΣΑ όσον αφορά το αναγκαίο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για να μπορεί να λειτουργούν ομαλά τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και συνολικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματικότητα τρίτη. Το σύστημα προμηθειών που με τόσο πανηγυρικό τρόπο, σας θυμίζω, μας είχε παρουσιάσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα σύστημα που όχι μόνο δεν λειτουργήσε ποτέ στον χώρο της υγείας,
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κανόνας ήταν η εξαίρεση. Και ο πιο, αν θέλετε, το πιο απτό αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας του συστήματος είναι τα τεράστια χρέη των νοσοκομείων, είναι αυτές οι απίστευτες γκρίζες ζώνες και παρατυπίες που είναι αιστεία κυριολεκτικά διαφθοράς και σπατάλης του δημόσιου χρήματος. Πραγματικότητα τέταρτη, η πολιτική του φαρμάκου, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ευρύτερη αντίληψη που έχει επικρατήσει όσον αφορά τις προμήθειες των νοσοκομείων. Αλλά η ευρύτερη πολιτική που εφαρμόστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση στον χώρο του φαρμάκου, η παλινοδία ως προς τον τρόπο τιμολόγησης του φαρμάκου, η κατάργηση της λίστας που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την επιβάρυνση κατά 2,5 δις ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και βέβαια όσον αφορά την προμήθεια του φαρμάκου από τα νοσοκομεία, όπου όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν μία αύξηση κατά 20% κάθε χρόνο την εξαετία που πέρασε σε σχέση με το φάρμακο. Πραγματικότητα πέμπτη. Νοσοκομεία που δεν μπορούσαν και δεν μπορούν ακόμα, δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, να λειτουργήσουν ομαλά, λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν, λόγω του ότι το σύστημα εφημεριών που κληρονομήσαμε είχε από οικονομικά μέχρι και νομικά προβλήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Κάτι που ιδιαίτερα το ξέρουν οι συνάδελφοι από την περιφέρεια και κάτι που οι ίδιοι έρχονται καθημερινά και μας τονίζουν και μας λένε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις. Καθώς όταν αναλάβαμε, σχεδόν το 1/3 των περιφερειακών νοσοκομείων ήταν ή απειλούσε να είναι σε επίσχεση εργασίας. Πραγματικότητα έκτη. Μονάδες εντατικής θεραπείας που είχαν κρεβάτια αραχνιασμένα, που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ή του αναγκαίου εξοπλισμού, την ώρα που κάθε μέρα κινδυνεύουν άνθρωποι και χάνουν τη ζωή τους. Πραγματικότητα έκτη. Δεσμεύσεις όλη τη χώρα για καινούργια νοσοκομεία, για έργα στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας. Που όταν όμως καθίσουμε να εξετάσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτά, βλέπουμε ότι είναι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί χωρίς τις αντίστοιχες, δυστυχώς, δαπάνες, οι οποίες να έχουν πραγματικά εξασφαλιστεί για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Πραγματικότητα όγδοη. Ο χώρος της ψυχικής υγείας. Μια δραματική κατάσταση, πραγματικά, όχι μόνο σπατάλης, αλλά και δομών και λειτουργιών που δεν τιμούν τη χώρα μας. Μία κυριολεκτικά ασυδοσία που επικρατεί, η οποία βέβαια μας κοστίζει και σε αξιοπιστία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάνω απ' όλα κοστίζει στον ίδιο τον κόσμο, στους ασθενείς, σε αυτούς που θα έπρεπε πραγματικά να λειτουργούν αυτές οι δομές αποτελεσματικά, όπως επίσης η ευρύτερη εικόνα στην πρόνοια. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε αυτούς τους 2,5 μήνες, έχει ήδη δώσει τα πρώτα ισχυρά δείγματα γραφής, ξεκινώντας από την ισχυρή δέσμευση που ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από αυτό το βήμα στην παρουσίαση των προγραμματικών δηλώσεων, δέσμευση στην οποία, στη συνέχεια, μπορέσαμε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές και να αρχίζουμε πραγματικά από το να δώσουμε μία δύναμη να σταθεροποιηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μπορέσει να σταθεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να πάμε σε ευρύτερες θεσμικές αλλαγές που θα του δώσουν μια νέα πνοή, μια κυριολεκτική αναγέννηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρώτο δείγμα γραφής, η πρώτη ανάγκη που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ήδη δρομολογήσει από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπακοσταντίνου, ήταν η αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού χρέους των δημοσίων νοσοκομείων. Και όντως, μέσα από κοινή προσέγγιση, κοινή επιτροπή, ήδη υπεγράφει από το Υπουργείο Οικονομικών η πρώτη
καταβολή εντός της τρέχουσας χρονιάς, πριν ολοκληρωθεί, για 1,2 δις ευρώ και στη συνέχεια εκφράστηκε η πολιτική βούληση μετά από επαφή και φυσικά διακανονισμό με τις ενώσεις των προμηθευτών, προκειμένου να υπάρξει άμεσα με τη νέα χρονιά η συνολική ρύθμιση, εποφελία φυσικά και του Δημοσίου, με την αντίστοιχη διάταξη, για να μπορέσει να ρυθμιστεί αυτό το τεράστιο χρέος και να μπορέσει να αρχίσει η νέα φάση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ασφαλιστικών ταμείων από βάση εξυγίανσης. Αλλά βέβαια, αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς μία εφάπαξ ρύθμιση. Δεν μπορεί να είμαστε εδώ μετά από ένα διάστημα στην ίδια θέση. Και αυτό λοιπόν συνδυάζεται από δύο κινήσεις. Πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι το δεύτερο δείγμα γραφής, από την αλλαγή της πολιτικής για το φάρμακο και ήδη με τον συνάδελφο Υπουργό Εργασίας, τον Ανδρέα Τολοβέρδο, και την Υπουργό Οικονομίας, τη συνάδελφο τη Λούκα Τικατσέλη, είχαμε την ευκαιρία στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου να παρουσιάσουμε την τροπολογία που προωθείται όσον αφορά την επαναφορά της λίστας φαρμάκων, αλλά φυσικά και ένα πλέγμα άλλων πολιτικών, τα οποία στοχεύουν στην ανακοστολόγηση φυσικά προς τα κάτω και την τακτική ανακοστολόγηση και τις σαφείς δεσμεύσεις από την πλευρά μας στον χώρο της υγείας ότι πλέον τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας θα κάνουν ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για το φάρμακο και θα επιβάλλουν την νοσοκομιακή συσκευασία η οποία, ξέρετε, πόσα θα επιφέρει εξοικονόμηση όσον αφορά το φάρμακο. Το τρίτο δείγμα γραφής, που είναι αλληλένδετο με τη ρύθμιση χρεών, έχει να κάνει με την αλλαγή του συστήματος προμηθειών. Με την ολοκλήρωση επιτέλους του διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία, αλλά όχι απλώς αυτό, αλλά και με τη σύζευξη όλων αυτών των συστημάτων, που δυστυχώς έχει επιλεγεί μέχρι σήμερα να είναι ασύμβατα μεταξύ τους, ώστε να μην μπορεί να εξασφαλιστεί ο σωστός έλεγχος και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου ακριβώς να λειτουργήσει το σύστημα αποτελεσματικά, με διαφάνεια και με ισχυρή εξοικονόμηση. Δείγμα γραφής συγκεκριμένο, και αυτό είναι το τέταρτο δείγμα γραφής, όσον αφορά τις προσλήψεις. Πρώτα απ' όλα σε ιατρικό προσωπικό, για να μπορέσει να ομαλοποιηθεί το σύστημα των εφημεριών, να λειτουργήσουν σωστά τα περιφερειακά νοσοκομεία, επιτέλους να μπει μόνιμο ιατρικό προσωπικό επιμελητές Β. Και αυτό με διάταξη που φέραμε και ψηφίστηκε με τον πρώτο νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συστάθηκαν 1.000 νέες θέσεις πέραν των οργανικών θέσεων που, όπως γνωρίζετε, είναι πεπαλαιωμένα τα οργανογράμματα των νοσοκομείων, αγγίζοντας και ξεπερνώντας το στόχο των 2.000 θέσεων. Εμείς φτάσαμε στις 2.093, ώστε με τις επιπλέον 93 θέσεις να μπορέσουν να στηριχθούν αποτελεσματικά με μόνιμο ιατρικό προσωπικό οι μονάδες συντατικής θεραπείας. Επόμενο δείγμα γραφής. Οι προσλήψεις νοσηλευτών. Ακούγαμε όλα αυτά τα χρόνια για χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών. Ακούγαμε το πρόσχημα ότι φταίει το ΑΣΕΠ που καθυστερούν οι προσλήψεις νοσηλευτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν υπάρχει ισχυρή βούληση και καλή συνεργασία με το ΑΣΕΠ, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορεί γρήγορα να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και έτσι, μέσα από μια εξαιρετική συνεργασία με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, του κ. Βέη, μπορέσαμε μέσα σε 20 μέρες να προσλάβουμε και έχουν ήδη με ΦΕΚ φύγει στα νοσοκομεία για να παρουσιαστούν 211 μόνιμοι νοσηλευτές. Και άλλοι 400 με την ίδια μέθοδο των κυλιόμενων πινάκων του ΑΣΕΠ θα έρθουν το Γενάρη. Όπως επίσης, προχωρήσαμε με γρήγορες διαδικασίες σε επικουρικό προσωπικό νοσηλευτικό άλλων 211 θέσεων για να μπορέσουν να στηρίξουν τη λειτουργία των μονάδων εντατικής θεραπείας και λόγω της αντιμετώπισης πανδημίας, αλλά και ευρύτερα για τις ανάγκες που υπάρχουν. Ταυτόχρονα, με αγώνα δρόμου κυριολεκτικά, εντός των επόμενων ημερών και πριν λήξει η χρονιά, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα πίστοση που έχουμε εξασφαλίσει με το Υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται να προκηρυχθεί μια μεγάλη προκήρυξη και 3.102 νοσηλευτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και 116 των ειδικών διατάξεων για τους πολύτεκνους και για τα άτομα με αναπηρία.
Ταυτόχρονα, είναι ισχυρή η δέσμευση και αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2010 για νέα μεγάλη προκήρυξη 3.000 νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού αναγκαίου για τη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν των συνταξιοδοτήσεων με τη νέα χρονιά. Επόμενο δείγμα γραφής, για το οποίο πραγματικά μπορέσαμε σε αυτούς τους 2,5 μήνες να κινηθούμε γρήγορα. Είναι η ενεργοποίηση από κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η καταγραφή που έχει γίνει δείχνει ότι 150 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας δεν λειτουργούσαν είτε για απουσία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, είτε για προβλήματα εξοπλισμού. Μπορέσαμε λοιπόν μέσα από γρήγορες κινήσεις να ενεργοποιούμε ήδη από αυτή τη εβδομάδα 60 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη τη χώρα, που έχουν ξεκινήσει σταδιακά ήδη να ανοίγουν και να λειτουργούν από τη Δευτέρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και βέβαια αμέσως μετά προχωράμε στην επόμενη φάση για τα υπόλοιπα κρεβάτια. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι μια ισχυρή ένεση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ανθρώπινες ζωές που θα μπορούν να βρούνε πραγματικά την περίθαλψη που πρέπει και να έχουν τη δυνατότητα να σωθούν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα της λειτουργίας των νοσοκομείων, μπορέσαμε, και εδώ θέλω να αναγνωρίσω άλλη μια φορά τη στήριξη που μας έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, να βρούμε επιτέλους λύση, να μπορέσουμε πραγματικά να κόψουμε το γόρειο δεσμό για τις εφημερίες. Και αυτό έχει σημασία ότι έγινε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και μπορέσαμε πραγματικά να σπάσουμε το νομικό και οικονομικό θέμα που υπήρχε με το πλαφόν των αποδοχών των γιατρών, και εκεί που ήταν καθυλωμένο στις 5.150, να πάει στις 6.500 ευρώ και σε συνδυασμό βέβαια με σωστή διοίκηση στα νοσοκομεία, με σωστό προγραμματισμό των εφημεριών, με τις αναγκαίες προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού, να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα των προμηθειών. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το πρώτο, τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δείγματα γραφής που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου στο Ζάπιο, σε αυτή την οικονομική δύσκολη συγκυρία, η υγεία παραμένει σταθερά στις προτεραιότητες. Και παραμένει όμως με ένα διπλό στόχο που αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2010. Αφενός, προχωράμε και έχουμε εξασφαλίσει τις πιστώσεις για τις προσλήψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να μπορέσει να ενδυναμωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Πολιτικές Υγείας και Πρόνοιας και έτσι έχουμε μία αύξηση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό, μία αύξηση 3,1% στις δαπάνες για την υγεία και την πρόνοια, όπως επίσης έχουμε και αύξηση 1% όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και οι αντίστοιχες πολιτικές. Αλλά και για να απαντήσω στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον αγαπητό συνάδελφο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος την πρώτη μέρα αναρωτήθηκε «Μα πώς είναι δυνατόν σε αυτό το προϋπολογισμό να σημειώνεται τέτοια μείωση όσον αφορά τις προμήθειες και τις δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων». Γιατί, αγαπητέ συνάδελφε, εμείς κάναμε επιλογή να αυξήσουμε τις πιστώσεις που αφορούν πραγματικά τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το προσωπικό, τις επενδύσεις για την υγεία και την πρόνοια, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο και να σπάσουμε τις εστίες εκείνες, τις σπατάλεις, τις παρατυπίες και τις γκρίζες ζώνες στο φάρμακο και στις προμήθειες των νοσοκομείων. Εκεί θα τα εξασφαλίσουμε και γι' αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό και απαντώ στο ερώτημά σας γιατί έχει προβλεφθεί ένα μειωμένο κονδύλι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχετε το λόγο. Μέσημα ευθύνης, λέμε ότι με αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής, κλείνω κύριε Πρόεδρε, και με αυτές τις πιστώσεις και με αυτή τη δέσμευση που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, ανοίγουμε ένα δρόμο για μια νέα φυτηρία για τη δημόσια υγεία, για την περίθαλψη του ελληνικού λαού, για την πρόληψη, για τις δομές της πρόνοιας και της ψυχικής υγείας. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε και οικοδομούμε μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία για την υγεία. Μέσα από διάλογο, μέσα από συμπαράταξη, μέσα από τη στήριξη των πρωταγωνιστών της υγείας. Των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων, με επίκεντρο πάντα τον πολίτη.
για την υγεία ως δημόσιο αγαθό και την υγεία ως δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαριλίζα.